Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Blue Sky στις 9. Η αντίστροφη μέτρηση για το μήνυμα του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την σημερινή έξοδο από τα μνημόνια έχει ξεκινήσει. Το διάγγελμά του πιθανότατα θα διεξαχθεί αύριο και αναμένεται να αναφερθεί στην μεταμνημονιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση, τις επόμενες κινήσεις της για την χώρα. Στο Μέγαρο Μαξίμου προκρίθηκε τελικώς η σκέψη ο Αλέξης Τσίπρας να μεταβεί σε χώρο εκτός της Αττικής, σίγουρα όχι στο Μέγαρο Μαξίμου, με συμβολική σημασία και με πιθανότερη επιλογή αυτή της Ιθάκης. Πειρά τώρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία αμφισβητούν την καθαρή έξοδο για την οποία μιλά η κυβέρνηση, από τη στιγμή που έχουν συμφωνηθεί ήδη επώδυνα μέτρα για τα επόμενα χρόνια, επισημένοντας ότι δεν υπάρχει σαφώς κανένας λόγος για πανηγύρια από τα στελέχη της κυβέρνησης. Με στίχους του Καβάφη για την Ιθάκη, απάντησε η Νέα Δημοκρατία στις φήμες για το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα από το νησί, την ώρα που κυβερνητικά στελέχη επιτίθενται στην αντιπολίτευση για την στάση της συνολικά στο θέμα. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να απευθυνθεί στον ελληνικό λαό με αφορμή το τέλος του προγράμματος βοήθειας από τοποθεσία υψηλού συμβολισμού, η οποία μένει να ανακοινωθεί. Ωστόσο, κατά πληροφορίες, φέρεται να είναι η Ιθάκη, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή και ορίζοντας το πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων και πρωτοβουλειών για την επόμενη ημέρα. Στο πλαίσιο σχετικού αφιερώματος του BBC, το βρετανικό κανάλι φιλοξένησε δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, ο οποίος περιγράφει τις από εδώ και πέρα βελτιώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Understand what they have endured in the last 8 years of recession. But we strongly believe that these first elements, indications of improvement in the Greek economy can and will be reflected in the real economy, in the daily life of ordinary people in the months to come. Για το πέρασμα σε μια νέα φάση για την οικονομία και την κοινωνία μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, τονίζοντας ότι πολύ σύντομα οι πολίτες θα δουν τη διαφορά. Ο Πρωθυπουργός είναι προφανές ότι θα πάρει τον λόγο, θα μιλήσει, θα απευθυνθεί στον ελληνικό λαό με αφορμή την πρώτη μέρα της εξόδου από το πρόγραμμα που σημάδεψε μια ολόκληρη ιστορική φάση για την Ελλάδα. Περνάμε σε μια νέα φάση και για την ελληνική οικονομία και για την Ελλάδα και για την ελληνική κοινωνία. Αυτό που πλέον παρακολουθείται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς δεν είναι τα μέσα, δηλαδή οι πολιτικές για την επίτευξη των στόχων, αλλά αντίθετα οι στόχοι αυτοί καθ' αυτοί. Το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι να στηθεί ξανά το κοινωνικό κράτος, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος. Η έξοδος από τα μνημόνια πρέπει να συνοδευτεί από μέτρα για την ανακούφιση των φορολογουμένων, υπογράμμισε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς. Η δέσμευση της κυβέρνησης για έξοδο από τα μνημόνια υλοποιήθηκε, όμως δεν πανηγυρίζουμε, γιατί το κόστος για τον ελληνικό λαό είναι τεράστιο, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, που επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τη στάση της. Την απάντηση δεν θα τη δώσουμε εμείς. Την απάντηση τη δίνουν όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στις αθλειότητες που ακούγονται από την αντιπολίτευση, από μέρος της αντιπολίτευσης. Κάθε ένα χρόνο οι προηγούμενες κυβερνήσεις ανακοίνωναν ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε αν θα δεχτούμε ή όχι τη διαπραγμάτευση, την ιστορική διαπραγμάτευση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Η έξοδος από τα μνημόνια δεν είναι λόγος για πανηγυρισμούς, επισημαίνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τη Νέα Δημοκρατία να σχολιάζει ότι η χώρα ουσιαστικά εισέρχεται σε ένα νέο τέταρτο μνημόνιο που φέρει την υπογραφή Τσίπρα καμένου, αφού υπάρχουν ήδη ψηφισμένα μέτρα περικοπών αλλά και υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Η Πειραιώς στέκεται ιδιαίτερα στις δηλώσεις του επικεφαλής του ESM Klaus Regling ότι η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης της χώρας κόστησε από 86 έως 200 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας ότι από το Μαξίμου δεν υπήρξε σχετική απάντηση, κάτι που ελπίζει να κάνει ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια των πανηγυρισμών του, όπως λέει, για τη δήθεν καθαρή έξοδο από το τρίτο μνημόνιο, το οποίο δεν θα υπήρχε αν δεν είχε μεσολαβήσει η καταστροφική διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μάλιστα, καταλήγει με τους στίχους του Καβάφη, καθώς, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, φημολογείται ότι ο κύριος Τσίπρας επέλεξε την Ιθάκη για τη νέα επικοινωνιακή φιέστα του. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε
στο δρόμο, αλλά δεν έχει να σε δώσει τίποτα πια. Η νέα μέρα που επικαλείται η κυβέρνηση είναι συνέχεια της προηγούμενης, γιατί θα είναι εδώ οι εκατοντάδες μνημονιακοί νόμοι, σχολίασε ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Γκιόκας. Να μιλήσουν καθαρά για τα λάθη και να προχωρήσουμε σε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, σχολίασε με ανακοίνωσή του το ποτάμι, αναφέροντας ότι τα συμφωνηθέντα με τους εταίρους για την οικονομία πρέπει όχι μόνο να μην αθετηθούν, αλλά να ενισχυθούν με μια νέα γενναία πολιτική στη δημόσια διοίκηση, την παιδεία, το περιβάλλον, την έρευνα και τις επενδύσεις. Η οδύσσια του κόσμου συνεχίζεται. Η οδύσσια του κόσμου των πολιτών είναι πάρα πολύ σκληρή. Και νομίζω από μία έννοια το να προσπαθείς να ζητήσεις να πάει στην Ιθάκη, που βεβαίως ποτέ με την κυβέρνηση Τσίπρα δεν πρόκειται να φτάσει η Ελλάδα, δηλαδή να βρει ένα πάνεμο λιμάνι. Δυστυχώς θα συνεχίζεται αυτή η σκληρή οδύση στην οποία έχουμε μπει τα τελευταία 3,5 χρόνια. Ναι. Πάνω στις θυσίες των Ελλήνων και των Ελληνίδων δεν μπορεί κανείς να πανηγυρίσει, ούτε να ψάχνει να βρει τρόπους για να μας δείξει τι, ότι ολοκληρώθηκε το τρίτο μνημόνιο, το οποίο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Ο λαός δεν πρέπει να προσμένει τίποτα από αυτή την έξοδο, όπως λένε, από τα μνημόνια, γιατί μπροστά έχει όλα τα μέτρα. Αυτά που έχουν πάρει μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις, η μία κυβέρνηση έπαιρνε τη Ιταλία από την προηγούμενη. Η επόμενη περίοδος για την Ελλάδα θα είναι μια δύσκολη περίοδος και το στοίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδίσει είναι το στοίχημα των αγορών, δηλαδή το στοίχημα της ανάπτυξης. Διότι φεύγει από τον φτηνό δανεισμό κάτω από το 1% και πηγαίνει σε διαπραγματεύσεις με τις διεθνείς αγορές. Εν τω μεταξύ, το κίνημα αλλαγής απέρριψε την πρόταση ηγετικών στελεχών της κυβέρνησης για τη συγκρότηση προοδευτικού μετόπου. Ο γραμματέας επικοινωνίας Σταμάτης Μαλέλης αναφέρει σε δήλωσή του ότι οι κύριοι Δραγασάκης και Παπάς δεν μπορούν να παριστάνουν τους μνηστήρες της κεντροαριστεράς. Τα έργα και οι ημέρες τους δεν έχουν καμία σχέση, λέει, με τις αρχές και τις αξίες του προοδευτικού πολιτικού χώρου και προκαλούν μόνο θυμηδία οι εκκλήσεις τους για δίθεν αντιδεξιά μέτωπα την ώρα που συγκυβερνούν αρμονικά με τους κυρίους Καμένο και Παπαγγελόπουλο. Με την ολοκλήρωση και επισήμως του ελληνικού προγράμματος στήριξης, την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια χαιρέτησαν από τις πρώτες πρωινές ώρες ήδη σήμερα όλοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, με αναφορές στα δύσκολα χρόνια για την ελληνική κοινωνία και τη σκληρή προσπάθεια των πολιτών. Όλοι τους πάντως ξεκαθάρισαν παράλληλα ότι το τέλος του προγράμματος δεν σημαίνει και το τέλος της προσπάθειας και το τέλος των μεταρρυθμίσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι για να αλλάξει όντως σελίδα η Ελλάδα θα πρέπει να τηρήσει πιστά όλα όσα έχει συμφωνήσει με τους πιστωτές και χωρίς πισωγυρίσματα. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί από την πλευρά του πάντως, όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη παρέμβαση στο θέμα περικοπής των συντάξεων που είναι ήδη ψηφισμένη και προγραμματισμένη από 1η του 2019, παρέπεμψε για τις αποφάσεις στο συγκεκριμένο θέμα στον Οκτώβριο, αφήνοντας όλα τα σενάρια για μία ακόμη φορά ανοιχτά. Στην έξοδο της Ελλάδας από το τριετές πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας αναφέρθηκε μέσω βίντεο, στο οποίο μάλιστα ξεκίνησε με μια καλημέρα στα ελληνικά, ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, τονίζοντας ότι η χώρα στέκεται ξανά στα πόδια της για πρώτη φορά από το 2010. Καλημέρα. Today is a special day for Greece. Its rescue program comes to an end after a long and winding road from which we all learn our lessons. But that is now history. Today, economic growth has picked up. New jobs are being created. There is a fiscal and trade surplus. The economy has been reformed and modernized. I know these benefits are not yet felt in all quarters of the population, but gradually they will. Greece is now faced with a new reality. No more prior actions, but also no more disbursements. Greece has regained the control it fought for. With control comes responsibility. Greeks paid dearly the bad policies of the past, so going back would be a bad mistake. Greece is now in a position where it can enjoy the full extent of euro area membership, abiding by the same rules as every other euro country. In that sense, Greece has today returned to normal. So welcome back. Και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, με δήλωσή του ανέφερε ότι θέλει η Ελλάδα να είναι ένα ακόμη success story, να ευημερεί και να είναι μια χώρα που την εμπιστεύονται οι επενδυτές. Τόνισε ωστόσο ότι αυτό μπορεί να συμβεί υπό την προϋπόθεση πως θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. This is a day to celebrate. Greece will leave its ESM program and regain financial independence. 8 years ago, the situation was very, very difficult. Greece had serious economic problems
and lost market access. Since then, the Greek economy, the Greek people have worked very hard to get out of these problems, to modernize the economy and create again growth and employment. This should continue. The reforms must continue so that Greece's economy can become a modern European economy. Greece will not be on its own. The ESM will be a long-term partner of Greece. We have an interest that the Greek economy does well in the future. Με ανακοίνωση του ESM επισημαίνει ότι η Ελλάδα επωφελήθηκε μιας άνευ προηγουμένου αλληλεγγύης από τους εταίρους στην Ευρωζώνη, καθώς χάρη στις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες δανειοδότησης με μεγάλες περιόδους ορίμανσης και χαμηλά επιτόκια εξοικονομεί περί τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ ή 6,7% του ΑΕΠ ετησίως σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση χρέους. Όπως σημειώνεται, η ολοκλήρωση του προγράμματος έρχεται σε συνέχεια της εκταμίευσης συνολικά 61,9 δις από τον ESM σε διάστημα 3 ετών για τη στήριξη της μακροοικονομικής προσαρμογής και της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στην Ελλάδα. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βαλντής Ντομπρόφσκης, σχολίασε ότι με την υποστήριξη των Ευρωπαίων εταίρων, η Ελλάδα έχει αναλάβει μια ριζική μεταμόρφωση της πολιτείας και της οικονομίας της. Αυτό που έχει σημασία τώρα, λέει ο κ. Ντομπρόφσκης, είναι να βασιστεί σε αυτό το επίτευγμα με το να τηρήσει υγιείς δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές. Την ελπίδα ότι η Ελλάδα θα σημειώσει περαιτέρω οικονομική πρόοδο και θα προβεί σε κοινωνικές μεταρρυθμίσεις μετά την έξοδο της από το πρόγραμμα, εξέφρασε ο Γάλλος Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιέρ Μοσκοβισί. Όταν δε ρωτήθηκε για τις περικοπές των συντάξεων, παρέπεψε στον Οκτώβρη. I cannot comment on that. I just have two things to say. And I already said that in Greece when I went there before the summer break. The first one is that commitments taken have to be respected. And that is very clear. And the second is that, as I said, Greece is now a normal country in the Eurozone, and we will have to examine its draft budgetary plan, which will be presented to the European Commission on the 15th of October. And then we'll see what is the fiscal space, and we will examine all relevant decisions to take. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τούσκ, έστειλε τα συγχαρητήριά του με ένα tweet στα ελληνικά. Τα καταφέρατε. Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και στο λαό της για τον τερματισμό του προγράμματος χρηματοδοτικής συνδρομής. Χάρη στις τεράστιες προσπάθειες και την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, κερδίσατε το αύριο. Στην έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια αναφέρονται στο σύνολό τους όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και ο Τύπος, μιλώντας για την ελπίδα η χώρα να περάσει σε μια νέα φάση με λιγότερη λιτότητα και αποφάσεις από τους Έλληνες για τους Έλληνες πλέον. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν καταστροφικά για την κοινωνία με ευθύνη και των δανειστών, σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, και έρχονται κι άλλα που έχουν ήδη συμφωνηθεί, δύσκολα μέτρα ήδη με τους δανειστές συμφωνημένα, όπως η μείωση των συντάξεων αλλά και του αφορολόγητου από το 2020. Οι Times, μάλιστα, παρομοιάζουν τους Έλληνες αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή με τον Φίδη Πίδη, ο οποίος πέθανε μετά τον ενοικίκαμεν. Η Ελλάδα βγαίνει από το τρίτο μνημόνιο και ελπίζει ότι θα είναι σε θέση να δανείζεται ξανά στις διεθνείς αγορές μετά από μια σχεδόν 9-ετή κρίση χρέους που συρρίκνωσε την οικονομία της κατά 1/4 και την ανάγκασε να επιβάλλει επώδυνα μέτρα λιτότητας, αναφέρει το Reuters. Καθώς η Αθήνα βλέπει τώρα την επάνωδο στην ομαλότητα και την ανάκτηση της οικονομικής κυριαρχίας της, τα σημάδια παραμένουν. Οι τράπεζες είναι φορτωμένες με πολύ μεγάλα χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων και το ελληνικό δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι το υψηλότερο στην Ευρωζώνη, στο 180% του ελληνικού ΑΕΠ σημειώνεται. Το πρακτόριο Bloomberg μεταδίδει ότι η Ελλάδα εξέρχεται από το πρόγραμμα στήριξης, γεγονός συμβολικό για την υπέρβαση της κρίσης χρέους που πυροδοτήθηκε πριν 8 χρόνια και άλλαξε ριζικά την οικονομία και τις ζωές των ανθρώπων. Όταν τον Μάιο του 2010 εκπονήθηκε το πρώτο από τα τρία προγράμματα, οι πολιτικοί των χωρών της Ευρωζώνης υποστήριξαν πως η χρήση ήταν το αποτέλεσμα χρόνιας δημοσιονομικής και οικονομικής απειθαρχίας. Τα δάνεια χορηγήθηκαν συνοδευόμενα από αυστηρούς όρους για να δικαιολογηθεί η παραβίαση της ρήτρας περί μη διάσωσης χώρας στην Ευρωζώνη. We start with Greece, which has now officially ended its third bailout agreement with the European Union. The country has received more than 260 billion euros since 2010 from the EU and the IMF, the biggest bailout in global financial history. Είναι η λήξη του μαραθωνίου των προγραμμάτων στήριξης της Ελλάδας, γράφει η Wall Street Journal. Θα σηματοδοτούσε τον τερματισμό της κρίσης της Ευρωζώνης αν δεν υπήρχε η Ιταλία και η
ενοχλητική φόβη ότι οι ατέλειες της Νομισματικής Ένωσης δεν έχουν διορθωθεί. Αυτό είναι το καθοριστικό μάθημα από την ελληνική κρίση. Η αποχώρηση από το ευρώ δεν είναι αδύνατη, αλλά οι επιπτώσεις είναι τόσο καταστροφικές που από πολιτική άποψη είναι αβάσταχτες. Αυτός είναι ο λόγος που το 2015 η Ελλάδα επέστρεψε από την Άβυσσο, τονίζει Wall Street Journal. Μετά από 8 χρόνια η Ελλάδα θα θεωρηθεί αρκούντος δυνατή για να σταθεί στα πόδια της, γράφει ο Βρετανικός Guardian. Οι Έλληνες θα αποχαιρετήσουν την Τρόικα που ουσιαστικά κυβερνούσε τη χώρα από το 2010. Να είστε προσεκτικοί όμως, επισημαίνει, με τις διακηρύξεις περί success story, αλληλεγγύης και ορθολογικής πολιτικής που αποκατέστησαν την οικονομική σταθερότητα και απέτρεψαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Απέχουν πολύ από την αλήθεια. Τα ελληνικά προγράμματα υπήρξαν μια κολοσιαία αποτυχία, σύμφωνα με τον Guardian. Πρόκειται για μια ιστορία ανικανότητας, δογματισμού, αχρίας των καθυστερήσεων και προάσπισης των συμφερόντων των τραπεζών σε βάρος των αναγκών των λαών, σημειώνει η Βρετανική εφημερίδα. Οι New York Times γράφουν ότι το τίμημα της προφανούς ανάκαμψης της Ελλάδας είναι σκληρό. Μια μαζική κάμψη σε συνδυασμό με σχεδόν μια δεκαετία από έντονες περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων για την αποκατάσταση των οικονομικών του έθνους άφησε πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού των 10 εκατομμυρίων κοντά στα όρια της φτώχειας. Τα εισοδήματα των οικοκυριών μειώθηκαν κατά περισσότερο από 30% και πάνω από το 1 πέμπτο των ατόμων δεν είναι σε θέση να πληρώσουν βασικά έξοδα όπως το ενίκιο, το ρεύμα και τα τραπεζικά τους δάνεια. Το 1 τρίτο των οικογενειών έχει τουλάχιστον ένα άνεργο μέλος. Well, now, for the first time in 8 years, Greece is free to borrow money on the financial markets, but painful austerity measures are still in place and the recession has had a crippling effect. Ανταπόκριση των Times από την Αθήνα αναφέρει ότι ο μαραθώνιος λιτότητας της Ελλάδας τελειώνει, αλλά ο πόνος συνεχίζεται και συνεχίζεται. Οι σκληρές μεταρρυθμίσεις έσωσαν την Ελλάδα και ίσως το ευρώ από την κατάρρευση, αλλά με τρομακτικό προσωπικό κόστος, γράφει η εφημερίδα. Στα χαρτιά, με την ανάπτυξη να έχει επανέλθει, την ανεργία να έχει μειωθεί, startups να εμφανίζονται και με δύο εκδόσεις ομολόγων οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποδώσει. Όμως, σαν τον Φίδη Πίδη, που πέθανε μετά τον ενικήκαμεν, έτσι και σήμερα οι Έλληνες μοιάζουν να έχουν την ίδια μοίρα, καθώς βγαίνουν από τα μνημόνια, σχολιάζει το δημοσίευμα. Μαζί μας στο κεντρικό στούντιο των ειδήσεων του Blue Sky βρίσκεται ο κύριος Μπάμπης Καούκης, Γενικός Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφοριακών. Καλησπέρα σας, κύριε Καούκη. Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί να συζητήσουμε αρκετά θέματα που αφορούν τον τομέα σας και τα φορολογικά συνολικά των Ελλήνων. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο για αυτήν την εξέλιξη που έχουμε σήμερα, αυτή τη νέα σελίδα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το αμφισβητεί βέβαια η πλευρά της αντιπολίτευσης, κατά πόσον όντως ξημέρωσε μια καινούργια μέρα για τη χώρα μας σήμερα, θεωρείτε, κύριε Καούκη, και αν ναι, σε ποιους τομείς? Σίγουρα ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Εντάξει, 8 χρόνια μνημόνια, 8 χρόνια στερήσεις. Βέβαια δεν τελειώνει εδώ, αλλά σίγουρα ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Σταματάνε τα προγράμματα τα οποία μπήκαμε και δυστυχώς δεν έπρεπε να μπούμε για τόσα πολλά χρόνια. Το καμπανάκι είχε χτυπηθεί από το 2008, όπου ξέραμε τι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Δυστυχώς μπήκαμε στα μνημόνια, ενώ μπορούσαμε να κάνουμε δικές μας κινήσεις, δικά μας μέτρα για να αποφύγουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, φτάσαμε σε ένα σημείο να συνοηθούν κάποιες πολιτικές δυνάμεις μεταξύ τους, να αρχίσουν να μαζεύουν το κράτος και να ετοιμάζουν τη χώρα να τη βάλουν εκτός μνημονίων. Αλλά δυστυχώς ο λαϊκισμός επικράτησε, το ψέμα επικράτησε. Και βάλαμε στην πλάτη άλλο ένα μνημόνιο, το τελευταίο, το οποίο ήταν και το πιο σκληρό. Και χάσαμε και συν 200 δις ευρώ επιπλέον χρεώθηκε η χώρα μας, τα οποία αυτά πέσαν στις πλάτες της μικρομεσαίας επιχείρησης και του μέσου Έλληνα, τα οποία... Της ραχοκοκαλιάς της ελληνικής κοινωνίας, ουσιαστικά, κύριε Καούκη μου, που διαλύθηκε. Όπου αυτοί πληρώσαν το μάρμαρο και ανέβηκε η φτωχοποίηση των Ελλήνων. Πέρασαν όλοι δηλαδή το κατώφλι της φτώχειας, πιο μεγαλύτερο πληθυσμό. Και αυτό φαίνεται ότι δεν μπορώ να είμαι χαρούμενος. Ναι, εντάξει, βγαίνουν τα μνημόνια, αλλά μέχρι το 2022 θα υπάρχει μια υποπτία η οποία είναι τα μέτρα αυξημένη, που έχουμε ψηφίσει, αυξημένη. Το τονίζουν με κάθε ευκαιρία οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. 5 δις φόροι θα πέσουν πάνω στις πλάτες των Ελλήνων. Και να σκεφτείτε ότι από 1η-1η-19 οι κύριες συντάξεις που θα βγουν το 19 θα είναι κατά 12,1
μειωμένες από αυτές που βγήκαν πέρυσι και συν 4,7 επικουρικές. Mm-hmm. Και όλες οι παλιές λόγω προσωπικής διαφοράς έως και 18% θα έχουμε περικοπές και σε αυτούς. Που σημαίνει ότι αυτοί οι συνταξιούχοι θα έχουν πρόβλημα αύριο να πάρουν τα φάρμακά τους, θα έχουν πρόβλημα αύριο να μπουν σε ένα λεωφορείο να πάνε στο κέντρο της Αθήνας να κάνουν μια δουλειά ή να ψωνίσουν κάτι. Στην καθημερινότητά, καθημερινότητά τους. Δηλαδή. Αυτά είναι αλυσίδα τα οποία θα πληρώσουν και οι επιχειρήσεις και όλη η κοινωνία. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Από 1η πρώτη του 2019. Από 1η πρώτη του 2020 έχουμε κάτι άλλο το οποίο αφορά όλους. Το αφορολόγητο. Μείωση στο αφορολόγητο. Που σημαίνει ότι εκεί θα έχουμε το περίπου... εκμηδενίζουμε ουσιαστικά το αφορολόγητο. Δηλαδή θα είναι συν 650, περίπου 650 ευρώ φόρο επιπλέον θα υποστεί ο καθένας και μάλιστα θα πληγεί η τρίτεχνη και πολύτεχνη οικογένεια που με μειωμένα πλέον δεν υπάρχουν επιδόματα, έχουν κοπεί όπως ξέρετε. Επιδόματα και φοροελαφρύνσεις που ούτως ή άλλως σε προωθεί. Συν ότι θα κοπεί και το αφορολόγητο και θα έχουμε και εκεί μεγάλα προβλήματα για την κοινωνία μας και για την οικογένεια την ελληνική, από η την οποία άλλη, βάλεται. Από την άλλη, ακούμε όμως την κυβέρνηση να λέει ότι πλέον η πολιτική, την πολιτική που θα ακολουθηθεί θα την αποφασίζουν οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις και όχι οι ξένοι. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι. Καταρχήν, έχουμε την ΑΔΕ, η οποία δεν δίνει λογαριασμό στον Υπουργό Οικονομικών. Έτσι. Δίνει λογαριασμό στον πρόεδρο της Βουλής και μέσα εκεί υπάρχει και άνθρωπος από την Κομισιόν, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου αποφασίζουν για τους φόρους και τους ελέγχους και όλα αυτά. Ένα είναι αυτό. Το άλλο πάλι είναι ότι δεν είσαι σε εποπτεία. Δηλαδή, αν ξεφύγεις από αυτά που έχεις ψηφίσει στο πολυνομοσχέδιο το τελευταίο για να πάρεις τη τελευταία δόση και για να αφήσεις τα μνημόνια, θα έχεις σκληρή εποπτεία η οποία θα σου δημιουργεί προβλήματα στην ρευστότητα και δεν θα σου δίνουν εμπιστοσύνη οι αγορές. Γιατί τώρα πρέπει να πατήσουν τα πόδια, να βγουν στην αγορά. Αλλά για να βγεις στις αγορές, πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει ένα καθαρό φορολογικό σύστημα, ότι υπάρχει αναπτυξιακή πολιτική, υπάρχει ότι πειθαρχία. Εδώ υπάρχει τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι εξασφαλισμένη η ζωή και η εκροή των χρημάτων, των επενδυτών, το οποίο δεν το βλέπουν. Γιατί βλέπετε και οι τράπεζες τώρα γίνονται, προσπαθούν να μαζευτούν, προσπαθούν. Mm-hmm. Θα έχουμε και απολύσεις, όπως βλέπετε, τραπεζικών υπαλλήλων. Ήδη τις βλέπουμε τις πρώτες κινήσεις, αυτά πρώτα συμμαζέματα. Άρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Έτσι, μέχρι το 2022 θέλουμε πλεονάσματα το 3,5 έως 4%. Και όταν θα έχεις ανάπτυξη εσύ 1 έως 2% με πλεονάσματα 3,5 έως 4% του ΑΕΠ, καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν είναι εύκολο να βγει αυτό το πρόγραμμα. Θέλει δηλαδή πολύ προσοχή, θέλει ανθρώπους που ξέρουν από οικονομία, θέλει ανθρώπους που πρέπει να κάτσουν να δουλέψουν και να μαζέψουν το σύστημα. Είναι και αυτό που είπατε πολύ σημαντικό, κύριε Καούκη, ότι οι αγορές περιμένουν. Κρεμόμαστε εμείς, θα κρεμόμαστε πλέον από σήμερα ήδη από τις αγορές αποκλειστικά και από εκεί και έπειτα οι όποιες παρατηρήσεις από την πλευρά των ανθρώπων που θα έρχονται εδώ και θα διενεργούν αυτήν την εποπτεία, οι όποιες παρατηρήσεις τους θα επηρεάζουν αντίστοιχα αυτό που είπατε νωρίτερα και τις ίδιες αγορές από τις οποίες σαν χώρα πλέον θα κρεμόμαστε οικονομικά. Κρεμόμαστε οικονομικά και δεν κερδίσαμε για τίποτα. Δηλαδή, πέρα ότι σας λέω ότι χάσαμε τόσα δις ευρώ, ότι ματώσαμε στους φόρους, ότι βεβαιωθήκαν πολλοί φόροι, ότι και τι κερδίσαμε, δηλαδή ούτε κουρεύτηκε το χρέος μας. Απλώς έγινε μια παράταση. Μια δημοσιονομική προσαρμογή. Εντάξει, κάποια στιγμή και αυτό θα σκάσει. Δηλαδή, ως πότε. Η περιουσία του ελληνικού δημοσίου για 100 χρόνια δεσμεύτηκε. Άρα, ποια ήταν η επιτυχία από το 2015 έως σήμερα στο νέο πρόγραμμα και στην αλλαγή αυτή που θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άρα, τι έχει να πανηγυρίσει ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Καμένος, ο συνεργάτης. Αυτό θα το ακούσουμε αύριο στο μήνυμα το οποίο θα κάνει πιθανότατα κάνει από τύπωση. Την Ιθάκη. Ναι, μου κάνει εντύπωση, διότι δεν κέρδισε ο ελληνικός λαός αυτά τα χρόνια κάτι. Δεν είδε κάτι στην τσέπη του, δεν είδε μια αναπτυξιακή πολιτική, δεν είδε κάτι ή στα εθνικά θέματα ή στην παιδεία ή να δω ότι ήρθαν έγινε μια ανάπτυξη, ότι έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια που δουλεύει κόσμος, που τα παιδιά μας δεν πάνε στο εξωτερικό, που έρχεται εδώ συνάλλαγμα. Δεν είδα κάτι. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Τζανακόπουλο, σιγά σιγά θα δούμε τα αποτελέσματα αυτής της εξόδου από τα μνημόνια, το πώς θα επιδράσουν στην καθημερινότητά μας. Άρα να είμαστε χαρούμενος, αλλά δηλαδή εγώ θα περιμένω από αύριο οι αεροπορικές εταιρείες από Ευρώπη προς Ελλάδα
να έχουν κλειστεί οι θέσεις των ανθρώπων, των επιστημόνων που έχουν βγει έξω. Έτσι, και θα πάω και εγώ να αγοράσω ένα ωραίο αυτοκίνητο καινούριο και θα πέσουν σίγουρα και οι άμεσοι φόροι, γιατί έχουμε άμεσους φόρους 70%. Να μπορώ να βάζω βενζίνη να πηγαίνω μέχρι το χωριό μου. Έτσι. Είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό δυστυχώς αυτό που λέτε. Άρα δεν βλέπω κάτι το οποίο θα έχουν να πανηγυρίσουν. Απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, αυτό το οποίο έχουν να περιμένουν, για να προχωρήσουμε και να έρθουμε λίγο και στα θέματα τα πιο δικά μας εδώ και του τομέα σας, αντιθέτως έχουν μέσα στο επόμενο διάστημα οι Έλληνες να σκεφτούν τους φόρους τους, οι οποίοι δεν είναι λίγοι, μέχρι το τέλος του έτους και ήδη μέχρι το τέλος του μήνα αναμένουμε τα καθαριστικά του ένφια, έτσι. Μέχρι 31 οδού, είπε ο Πιτσιλής, ο πρόεδρος ΑΔΕ, ότι θα έρθουν τα καθαριστικά του ένφια, όπου θα ξέρει ο καθένας τι θα πληρώσει. Φέτος πλέον με τις νέες αντικειμενικές αξίες υπολογίζονται. Που τι σηματοδοτεί αυτό ουσιαστικά? Θα είναι παλιό 5 δόσεις. Οι νέες αντικειμενικές αξίες για φέτος δεν αλλάζει. Ακούμε δεν και αλλάζει για 10. Κάτι. Δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση. Παρ' όλα αυτά συζητείται ότι μπορεί να γίνει και σε 10 δόσεις. Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι. Η διαφορά είναι βέβαια. Τι ξέρουμε σήμερα και τι ισχύει. Είναι για 5 δόσεις. Αυτό ισχύει σήμερα. Τώρα, αν αύριο βγει μια άλλη απόφαση, καλό δεχούμε και είναι μέχρι 10 να μπορέσει ο κόσμος. Βέβαια, μπορεί να το βάλει όμως τον ένφια σε πάγια αρρύθμιση και αυτόν με ένα 5% επιτόκιο κατά έτος. Δηλαδή, μπορεί να το βάλει και στο 12μήνο, στο 24μήνο ρύθμιση ο φορολογούμενος. Το οποίο ένφια, να πούμε ότι σε κάποιες περιοχές θα είναι λίγο αυξημένο, σε κάποιες άλλες περιοχές θα έχει μειωθεί λόγω αλλαγή των αντικειμενικών αξιών. Πάντως, δηλαδή, υπάρχει ένα κομμάτι των ιδιοκτητών ακινήτων που θα κληθεί να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη φέτος. Και δυστυχώς είναι περιοχές πιο φτωχές επαρχίας ή των δυτικών προαστίων, όπως είναι το Περιστέρι, το Ήλιον, η Άγια Νάρια, όπου εκεί αυξήθηκαν οι αντικειμενικές αξίες, όπου εκεί θα είναι μια αύξηση έως 200 ευρώ ανάλογα το ακίνητο, την περιοχή και τη ζώνη που είναι το ακίνητο. Και θα σας πω και κάτι τώρα εδώ. Εδώ είναι η επιβράβευση του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου προς αυτούς τους ανθρώπους, αφού τους παραπλάνησε και καταφέραν αυτές τις περιοχές, παράδειγμα το Ήλιον, η Άγια Νάρια, το Καμαντρό και η Πετρούπολη, το όχι στην Ευρώπη να φτάσει εκείνη την εποχή το 70%. Αφού τους παραπλάνησε στο όχι, τώρα έδειξε τους επιβράβευση και τους αυξήνει και τις αντικειμενικές αξίες να πληρώσουν για παραπάνω έρφια. Εντάξει, ελπίζω να είναι ευχαριστημένοι όλοι γι' αυτό. Εγώ δεν το βλέπω ότι σε αυτές τις περιοχές έπρεπε να αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες, γιατί είναι περιοχές που τα βγάζουν πιο δύσκολα πέρα. Ζω σε αυτές τις περιοχές, τις ξέρω καλά και δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε για 50 ευρώ να δώσει παραπάνω το χρόνο, όχι το μήνα. Έτσι. Μάλιστα. Για να δούμε και το άλλο το θέμα το οποίο ήρθε στην επιφάνεια, κύριε Καούκη, με μια απόπειρα απάτης όσον αφορά τις επιστροφές φόρου. Είχε να κάνει με τις τροποποιητικές δηλώσεις. Εκεί τι έγινε? Η απάτη εικάζεται ότι είναι περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ. Τι έγινε ακριβώς εκεί? Κάποιοι φοροτεχνικοί, δεν ξέρω τώρα αν ήταν σε συνεννόηση με τους φορολογούμενους, γιατί είχαν βάλει τραπεζικούς λογαριασμούς οι λογιστές για την επιστροφή του φόρου, κάναν το εξής. Κάναν τροποποιητικές για χρήματα από τόκους. Αλλά τι γίνεται, πέραν όμως αυτά τα χρήματα μετά και τα δηλώνουν στον κωδικό 075, που είναι ένας κωδικός για δωρεά προς το κράτος για την απομείωση του δημοσίου χρέους. Όπου αυτό έχει επιστροφή φόρου. Έτσι είναι και αφορολόγητο και επιστροφή φόρου. Όταν δηλαδή προσφέρεις χρήματα στο κράτος για την απομείωση του χρέους. Για την απομείωση του χρέους έχεις επιστροφή φόρου. Άρα, αυτά τα ποσά λοιπόν το βάζαμε μετά στο 0,75, αλλά αυτά τα ποσά όμως έπρεπε να τα είχαν καταθέσει στην τράπεζα. Βέβαια. Στον ειδικό λογαριασμό της απομείωσης του χρέους. Δεν το κάνανε αυτό, απλώς το βάζανε μόνο το στον κωδικό, στην τροποποιητική. Και έρχονταν μετά στην εκαθάριση και τους επιστρέφανε στον τραπεζικό λογαριασμό. Χωρίς να γίνει διασταύρωση. Το κάναμε στην αρχή. Είναι παραθυράκι, υπήρχε παραθυράκι πραγματικά. Ουσιαστικά. Το κάναμε με μικρά ποσά, σιγά σιγά, είδαν ότι δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος και μετά το μεγαλώσανε. Εκεί το ΣΔΟΕ λοιπόν κατάφερε και βρήκε τι έχει γίνει και πραγματικά καλούνται όλοι αυτοί τώρα να πληρώσουν και πρόστιμα, αλλά θα έχουν και περαιτέρω ποινές για όλο αυτό το θέμα που έγινε. Και να σκεφτούμε ότι το ΣΔΟΕ έτσι είναι μια υπηρεσία την οποία η κυβέρνηση συγκεκριμένη το 2015 διέλυσε. Και τον κόσμο της τον μοίρασε σε ΚΕΦΟΜΕΠ, σε εφορίες, εδώ ή στην ΕΔΕ. Και οι λιγοστοί υπάλληλοι που μείναν στο ΣΔΟΕ με πάρα πολύ φόρτο εργασίας, μπράβο τους, που καταφέρανε
και βρήκαν αυτή τη μεγάλη απάντηση. Γιατί αυτή, αν αυτή τη στιγμή είχε φτάσει στα 5 εκατομμύρια ευρώ, σκεφτείτε αν έμενε και άλλο, πού θα έφτανε. Πριν ολοκληρώσουμε, να πούμε λίγο τι γίνεται και με τους ελέγχους αυτή την περίοδο από τα κλιμάκια της ΑΔΕ και της εφορίας, κύριε Καούκη. Οι έλεγχοι κάθε χρόνο, τα καλοκαίρια έχουμε ελέγχους στα νησιά του Αιγαίου και Ιωνίου και όχι μόνο, έτσι. Φέτος, βέβαια, με τους προληπτικούς ελέγχους βγαίνουν και οι κατατόπου ΔΟΗ και στην Αττική. Υπάρχει, η προληπτική έλεγχη είναι οι έλεγχοι που πήγαν καλά, που και παραβάσεις έχουν βρεθεί, αλλά και συμμορφώνεται και ο φορολογούμενος επιχειρηματίας που όταν είναι έξω ο ελεγχτής, χτυπάει περισσότερο την ταμιακή μηχανή. Άρα, εμείς δεν θέλουμε μόνο να τον εξοντώσουμε, θέλουμε και τη συμμορφωσή του. Άρα, και όλη η περιοχή, ενημερώνοντας. Ενημερώνεται ο ένας με τον άλλον. Ενημερώνεται ο ένας με τον άλλον. Στην αρχή, ότι υπάρχει κλιμάκιο. Πατάνε οι πρώτοι και μετά σιγά-σιγά ενημερώνει ο ένας με τον άλλον και πραγματικά. Άρα, εκεί έχεις. Παρ' όλα αυτά, όμως, το ΦΠΑ δεν αυξήθηκε. Οι προτεραιμένες υποθέσεις δεν πήγαν τόσο καλά. Οι έλεγχοι των προτεραιμένων υποθέσεων ίσως δεν ήταν στοχευμένες καλά υποθέσεις. Ο προληπτικός έλεγχος, για τον οποίο δεν ακούγανε όταν εμείς, σαν Ομοσπονδία, τους τα λέγαμε από πριν, πήγε καλά. Γιατί από το 2016, τέλος του 2016 και έπειτα άρχισε να λειτουργεί το σύστημα των προληπτικών ελέγχων. Το 2017 καλύτερα και το 2018 ακόμα καλύτερα. Άρα είναι ένα καλό μέσο, το οποίο μπορεί το κράτος να βάλει μια φορολογική συνείδηση στη διακίνηση, να χτυπάνε όλοι αποδείξεις και να κόβονται και φορολογικά παραστικά αξίας. Τώρα, πάλι εμείς οι φοριακοί πάλι προσπαθούμε να κάνουμε το καθήκον μας σε αυτό που μας έχουν διατάξει. Τα παρατράγουδα υπάρχουν. Κάπου μπορεί και κάποιος υπάλληλος, κάποιος συνάδελφος να κάνει κάποιο λάθος, αλλά και μπορεί και ο επιχειρηματίας να μην είναι καλή η μέρα του, να έχει πολλά προβλήματα και να εναντιωθεί στον υπάλληλο, βλέποντας εκεί την κυβέρνηση ή τον Υπουργό Οικονομικών. Είναι ένα λάθος. Εκείνη την ώρα, δεν βλέπει τον ελεγχτή. Δεν βλέπει τον Μπάμπη του Καούκη. Όχι, βλέπει τον Πιτσιλί και τον Τζαγαλό του. Ακριβώς. Έτσι, για να είμαστε εντάξει. Βέβαια, στη μέρα της κρίσης, όπως όλα τα σώματα και της πυροσβεστικής και της αστυνομίας που υπάρχουν προβλήματα ελλείψης οικονομικές κλπ. Το ίδιο υπάρχει και στον εφοριακό κλάδο. Βλέπετε τώρα να πηγαίνει τώρα ελεγχτής στη Μύκονο σε ένα τέτοιο μεγάλο νησί και να είναι η μερίσα αποζημίωση συνολικά 100 ευρώ, 40 για το φαγητό και 60 για τη διαμονή. Είναι δυνατόν τώρα να φύγει ο εφοριακός υπάλληλος από την Αθήνα να πάει στη Μύκονο και να έχει μερίσα αποζημίωση 100 ευρώ, όταν 100 ευρώ δεν υπάρχει ούτε κοτέτσι για να μείνεις. Και αναγκάζεσαι τώρα είτε να μείνεις μέσα στο αυτοκίνητο, είτε να ψάχνεις από πριν να βρεις κάποιο κατάλημα μεγάλο μαζί και να σε έχει μάθει όλο το νησί ότι θα πας. Ακριβώς. Γιατί είναι λάθος. Όταν αρχίζει στη Μύκονο. Είναι λάθος. Όταν θες σε τέτοια. Το 2018 να ψάχνεις για τέτοιο μέρος για να μείνεις, εκεί πηγαίνει κατευθείαν το μυαλό τους ότι είναι φοριακός. Βέβαια. Άρα εκεί πρέπει η διοίκηση της ΑΔΕ να έχει εξασφαλίσει από πριν τον τρόπο διαμονής των ελεγχτών σε όλα τα νησιά τα μεγάλα που γίνεται μεγάλη φοροδιαφυγή. Έτσι. Να το έχει εξασφαλίσει από πριν και το φαγητό του την ημέρα, την αποζημίωσή του, για να κάνει και ο ελεγχτής πιο εύκολα και καλά τη δουλειά του. Μάλιστα. Γιατί έχουμε δει ότι πρέπει μετά να σε καταλαβαίνουν, να το πούμε έτσι. Βέβαια. Και την πατάνε πάντα οι μικροί. Έτσι. Εκεί πρέπει να πας, να είσαι έτοιμος, να κάνεις τη δουλειά σου ανενόχλητα και να μην έχεις το άγχος τι θα φας και πού θα μείνεις. Ακριβώς. Κύριε Καούκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να προχωρήσουμε παρακάτω. Σε εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς σήμερα το πρωί στο Μάτι οι πρώτες κατεδαφίσεις σπιτιών αλλά και άλλων κτίριων που έχουν καταστραφεί από τη φωνική πυρκαγιά. Δεν πρόκειται για αυθαίρετα κτίσματα, αλλά για σπίτια και άλλα κτίσματα τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα να κατοικηθούν ακριβώς εξαιτίας της φωτιάς. Επιπλέον, πιστοποιημένη εταιρεία που έχει επιστρατευθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών αναλαμβάνει τη διαχείριση των επικίνδυνων υλικών και την εναπόθεσή τους σε πιστοποιημένα σημεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δουλειά έπιασαν οι μπουλντόζες στο Μάτι αφού ξεκίνησε το γκρέμισμα των 4 πρώτων κόκκινων σπιτιών μετά τη φωτιά. Πρόκειται για σπίτια που ουσιαστικά καταστράφηκαν από την πυρκαγιά και κρίθηκαν ακατάλληλα να κατοικηθούν και γι' αυτό έχουν χαρακτηριστεί κατεδαφιστέα. Δηλαδή δεν πρόκειται για αυθαίρετα κτίσματα τα οποία θα κατεδαφιστούν μεν αργότερα δε. Επίσης, πιστοποιημένη εταιρεία που έχει επιστρατευθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μετά από αίτημα του Δημάρχου Ραφίνας αναλαμβάνει τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών και την εναπόθεσή τους σε πιστοποιημένα σημεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάμε
τις καταδαφίσεις των κτηρίων που δεν μπορούν να αποκατασταθούν. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Υποδομών έχει ξεκινήσει, εφόσον οι ιδιοκτήτες επιθυμούν, να κάνει εκείνο τις καταδαφίσεις και την απομάκρυνση των υλικών της καταδάφισης. Συνεργεία με ειδικές στολές βρέθηκαν στο κόκκινο λιμανάκι προκειμένου να κάνουν αποψήλωση και να απομακρύνουν καμένα, ελενίτ και καμινάδες που αποτελούν εστία αμιάντου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τον άνθρωπο. Ξεκινάει η συλλογή του αμιάντου από την ευρύτερη περιοχή και στα κτίρια τα οποία δεν θα μπορούν να ανακατασκευαστούν, να επισκευαστούν, αλλά και στα κτίρια που έχουν υποστεί λιγότερες ζημίες, για να έχουμε μια καθαρή περιοχή από την αμίαδο, να μην υπάρχει πρόβλημα. Σχεδόν ένας μήνας πέρασε κιόλας από την εθνική τραγωδία που συνέβη στην Ανατολική Αττική. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μάτι στις 23 Ιουλίου, αφήνοντας πίσω της 94 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές σε οικίες και περιουσίες, είναι ακόμη παρούσα. Ούτε συγγνώμη ούτε ντροπή, στις τάχτες φωνάζουν οι νεκροί, γράφει πανό που ανήρτησαν οι κάτοικοι στην περιοχή. Να περάσουμε τώρα εκτός συνόρων. Άγνωστοι άνοιξαν σήμερα πυρ στην Άγκυρα κατά της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πυροβολισμούς μέσα από ένα αυτοκίνητο το οποίο βρίσκονταν μάλιστα σε κίνηση. Χτυπήθηκε το κουβούκλιο του φρουρού, ωστόσο δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, συνελήφθη ένα άτομο το οποίο έχει τεθεί υποκράτηση και ανακρίνεται ως ύποπτος για την επίθεση, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Πριν από λίγο, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για την σύλληψη ενός ακόμη ατόμου και τα δύο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται από τα τουρκικά μέσα, είναι γύρω στα 30 έτη όσον αφορά την ηλικία τους και έχουν και στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές. Καθαρή προβοκάτσια χαρακτήρισε την επίθεση ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του ΑΚΕΠΕ, ο Μερτσελίκ. Πρόκειται για καθαρή προβοκάτσια. Οι πρεσβείες προστατεύονται από το κράτος μας, δήλωσε. Οι δράστες τώρα που άνοιξαν πυρ λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα πυροβόλησαν συνολικά 6 φορές κατά του κτηρίου της πρεσβείας. Το CNN Turk μετέδωσε ότι οι δράστες διέφυγαν με ένα άσπρο αυτοκίνητο, με την αστυνομία να αναζητά στοιχεία που θα την οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους. Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στις σχέσεις της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχει χτυπήσει κόκκινο, βυθίζοντας την τουρκική οικονομία που ήδη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα σε μια οξύτατη κρίση. Η λίρα έχει χάσει περίπου το 40% της αξίας της εναντί του δολαρίου από τις αρχές του έτους και οι αποδόσεις των τουρκικών ομολόγων έχουν ήδη απογειωθεί. Η Τουρκία αρνείται πεισματικά να αφήσει ελεύθερο τον Αμερικανό πάστορα Μπράνσον, ο οποίος κατηγορείται από την πλευρά της Άγκυρας για τρομοκρατία και κατασκοπία. Με νέες δηλώσεις του, ο Ταγκίπ Ερντογάν τόνισε ότι αυτοί που νομίζουν ότι η Τουρκία θα τα παρατήσει, σύντομα θα καταλάβουν ότι κάνουν λάθος. Μια επίθεση στην οικονομία μας δεν έχει ουδεμία διαφορά από μια επίθεση στη σημαία μας, σημείωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι ο τουρκικός λαός είναι ικανός να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια που βιώνει η χώρα. Ανεβάζει τους τόνους και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που κατηγόρησε την Ουάσιγκτον και προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν λειτουργήσαν με ειλικρίνεια προκειμένου να επιλύσουν την ένταση μεταξύ των δύο κρατών και ότι στόχος τους είναι να σπάσουν την Τουρκία πριν τη διεξαγωγή των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα, θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα θέματα στις εκλογές, ανέφερε ο Τσαβούσογλου, αλλά δεν έχουμε πρόβλημα με τους Αμερικανούς πολίτες που έχουν ήδη αρχίσει να βλέπουν την πραγματικότητα. Θα πρέπει να είναι ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών που θα δώσει την απαραίτητη απάντηση, όχι εμείς, πρόσθεσε, καλώντας ουσιαστικά εμέσως πλην σαφώς τους Αμερικανούς να καταψηφίσουν την παράταξη του Ρεπουμπλικανού Προέδρου. Στην Ιταλία τώρα να πάμε από την Τουρκία. Εκεί ξεχυλίζει η οργή και η αγανάκτηση και η θλίψη βέβαια για την τραγωδία με την κατάρρευση γέφυρας στην Γένοβα, ενώ σε κλίμα Οδύνης έγιναν και οι πρώτες κηδείες. Η επιχείρηση τώρα διάσωσης ουσιαστικά ολοκληρώθηκε, καθώς βρέθηκαν και οι τελευταίοι πλέον αγνοούμενοι, ανεβάζοντας συνολικά τους νεκρούς αυτής της τραγωδίας στους 43, ενώ στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι υπεύθυνοι της διαχειρίστειας εταιρείας των αυτοκινητοδρόμων, δεν έδειξαν κανένα ίχνος μεταμέλειας.
Η επιχείρηση εντοπισμού των αγνοωμένων στη Γένοβα μετά την κατάρρευση της γέφυρας Μοράντι ολοκληρώθηκε, αφού βρέθηκαν οι σωρίκια των τελευταίων θυμάτων που αγνοούνταν, ανεβάζοντας τον επίσημο απολογισμό στους 43 νεκρούς. Ένα τμήμα μήκους περίπου 200 μέτρων της γέφυρας Μοράντι κατέρευσε την περασμένη Τρίτη, εν μέσω καταιγίδας, παρασέρνοντας τα οχήματα που την διέσχιζαν εκείνη την ώρα, ενώ τεράστια κομμάτια τσιμέντου και μετάλλων έπεσαν από ύψος περίπου 50 μέτρων. Άλλοι 9 άνθρωποι παραμένουν σε νοσοκομεία, με τους 4 από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μολονότι έχουν πλέον εντοπιστεί όλοι όσοι είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, αξιωματικός της πυροσβεστικής δήλωσε ότι παραμένουν στο σημείο για να βεβαιωθούν ότι δεν έμεινε κανείς κατά από τα συντρίμμια και παράλληλα να καταστήσουν ασφαλή το χώρο και να βοηθήσουν τις ανακριτικές αρχές να καθορίσουν τα αίτια της καταστροφής. Η εταιρεία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων πάντως, που δέχεται σκληρή κριτική ακόμη και από κορυφαία μέλη της ιταλικής κυβέρνησης, απέφυγε να ζητήσει συγγνώμη και να αναλάβει έστω μέρος της ευθύνης για την τραγωδία. You've both repeatedly said how profoundly sorry you are for the grief and the suffering that's been caused. But do you accept responsibility and are you going to apologize now for the fact that the bridge came down? I would say that apologies and responsibilities are things that, I mean, are interconnected, of course. You apologize if you feel you are responsible for. And as I said before, I believe that the situation is so, the technical situation is so complex that is up to the, I mean, justice to understand what happened and why. Η οδογέφυρα αποτελούσε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α10 που συνδέει τη Γένοβα με την Ιταλία στα δυτικά. Υπεύθυνη για τη διαχείρισή της ήταν η εταιρεία Autostrade, η οποία το Σάββατο δεσμεύθηκε ότι θα επενδύσει 500.000 ευρώ για να ξαναχτίσει τη γέφυρα από την αρχή και να βοηθήσει τις οικογένειες των θυμάτων αλλά και όσους έχασαν τα σπίτια τους εξαιτίας της κατάρρευσης. Να επιστρέψουμε τώρα και πάλι στα δικά μας και σε μια ευχάριστη είδηση για να κλείσουμε. Στην κορυφή του κόσμου ανέβηκε η εθνική μας ομάδα των εφήβων στο Πόλο. Τα παιδιά του Δημήτρη Κραβαρίτη έγραψαν ιστορία στον τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος, επικρατώντας άξια της Ισπανίας με 9-8. Απόλυτα δικαιωμένος ο ομοσπονδιακός προπονητής της κρίσης εθνικής εφήβων απένει με τα εύσημα στους παίκτες του και αφιέρωσε την επιτυχία αυτή στα θύματα των πυρκαγιών της Αττικής, αλλά και τους δικούς του, όπως είπε, ανθρώπους, τους συναδέλφους του, πυροσβέστες, πυροσβέστης και ο ίδιος που έδωσαν την τεράστια μάχη. Έγραψε ιστορία στο Σομπατέλι η Εθνική Εφήβων. Τα αγόρια του Δημήτρη Κραβαρίτη επικράτησαν στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος με 9-8 επί της Ισπανίας και ανέβηκαν στην κορυφή του κόσμου. Οι έφηβοι ακολούθησαν πιστά τον δρόμο της δόξας που χάραξε πέρσι στο Βελιγράδι η λίγο μεγαλύτερη γενιά αυτή των νέων ανδρών, η οποία είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στην αντίστοιχη διοργάνωση. Η ελληνική μας ομάδα ήταν εντυπωσιακή στο δεύτερο οκτάλεπτο, όταν με επιμέρους σκορ 4-1 να μετέτρεψε το 3-3 της πρώτης περίοδου σε 7-4, βάζοντας γερές βάσεις για να φτάσει στο στόχο της. Οι Ισπανοί μείωσαν στην τρίτη περίοδο τη διαφορά στα 2 γκολ και ακόμη περισσότερο στην τελευταία με 8-9, αλλά η εθνική ομάδα άντεξε και πήρε τελικά την τεράστια νίκη. Κορυφαίος σκόρερ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ήταν ο Καλογερόπουλος με 3 γκολ. Είναι μια φουρνιά από τον 98 που έχουμε ξεκινήσει από τον Μπακού. Πέρσι τα ίδια παιδιά 97 γεννημένοι, εσύ στους 99, όλους που έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά. Πάλι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα και επιστρέφουμε πάλι με τα 2000. Πάλι ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι μια τεράστια επιτυχία για το ελληνικό πόλο. Εύχομαι αυτά τα παιδιά σίγουρα όλα
δεν θα είναι. Κάποια όμως σίγουρα θα δούμε μετά την Ολυμπιάδα του Τόκιο πάλι μια ισχυρή εθνική ομάδα ανδρών. Έχω ένα απίστευτο συνέστημα. Δεν ξέρω, στις επόμενες μέρες ίσως καταλάβω τι έχουμε κάνει, γιατί τώρα δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα και θα μου πάρει λίγο χρόνο. Τις τεράστιες δυνατότητες της νέας γενιάς μας αναδεικνύει η παγκόσμια επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Πόλο Εφήβων, επισήμανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στο συγχαρητήριο. Μήνυμά του τόνισε θερμά συγχαρητήρια για την εμβληματική σημασία παγκόσμια επιτυχία σας, η οποία σας ανοίγει διάπλατα το δρόμο προς ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον και ταυτοχρόνως αναδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες της νέας γενιάς μας, σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η ελπίδα είναι εδώ, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στο συγχαρητήριο μήνυμά του. Παγκόσμιοι πρωταθλητές οι εφηβοί μας στο πόλο. Η χαρά είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί δείχνει ότι η ελπίδα είναι εδώ. Τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, στα παιδιά μας και τους προπονητές τους. Η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής, Φόφη Γεννηματά, σε μήνυμά της ανέφερε ότι η εθνική ομάδα πόλο των εφήβων κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Οι αθλητές μας απέδειξαν ότι έχουν ταλέντο και καρδιά από χρυσό και το μέλλον τους ανήκει. Συγχαρητήρια σε όλους. Μας κάνατε υπερήφανους. Ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θοδωράκης έγραψε: Μπράβο στα 18χρονα παιδιά του Πόλο και τον προπονητή τους. Έφτασαν στην κορυφή του κόσμου και έδωσαν σε όλους τους Έλληνες κουράγιο και χαμόγελα. Οι επιδόσεις των αθλητών μας αυτές τις εβδομάδες δείχνουν το δρόμο. Δουλειά, αξιοκρατία, σχέδιο. Ας πάρουμε όλοι αυτό το μάθημα. Συγχαρητήριο μήνυμα και από το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ένα καλοκαίρι γεμάτο επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό, έρχεται να προσθεθεί και η τεράστια επιτυχία της ελληνικής υδατοσφαίρησης, αναφέρει. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.